Λοιπόν, και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα, το γλυκό μας. Θα φτιάξω ένα γλυκό που μόλις θέλει 1, 2, 3, 4, 5 υλικά για να γίνει. Είναι μια συνταγή που είναι η πιο εύκολη που υπάρχει στον κόσμο. Έχει γεύση τυραμισού, αλλά είναι παγωτό γιατί είναι σεμιφρέντο. Ουσιαστικά είναι σεμιφρέντο τυραμισού. Είναι μια συνταγή που όντως θα γίνει viral, γιατί μόλις με 5 υλικά θα πάρει το πιο νόστιμο σεμιφρέντο παγωτό που έχετε δοκιμάσει σε ελάχιστο χρόνο, Παναγία μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σεμιφρέντο τυραμισού θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια καφέ εσπρέσο ρόφημα, 240 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη, 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, μία πρέζα αλάτι και 300 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας, τα μπισκότα του Άκη. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε κακάο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα γλυκό που θέλουμε να έχει γεύση τυραμισού. Οπότε τι πρέπει να έχει μέσα στο γλυκό μας? Τυρί. Μισού. Τυράκι μισού. Λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει για να φτιάξουμε ένα τυραμισού να έχει μια ελαφριά γεύση και άρωμα καφέ. Σωστά. Και σοκολάτα θέλουμε και καφέ. Οπότε πρώτα ξεκινάμε με τον καφέ. Έχω εδώ πέρα τον εσπρέσο μου. Ουσιαστικά ή θα βάλετε έναν διπλό εσπρέσο ή θα βάλετε 3 μονά εσπρεσάκια. Θέλουμε να βάλουμε μέσα τη γεύση του καφέ, αναλόγως με τα γούστα. Αυτό που θέλω όμως είναι σε σύνολο να είναι 120 γραμμάρια καφέ. Σε περίπτωση που δεν έχετε εσπρεσιέρα στο σπίτι και έχετε το στιγμιαίο καφέ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ρίξετε 120 γραμμάρια καυτό νερό με μια γεμάτη κουταλιά της σούπας καφέ, θα ανακατέψετε και μας κάνει αυτός ο καφές. Βέβαια, ο εσπρέσο είναι πιο καλός. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, άμα δεν έχετε, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα ρίξουμε μέσα στην καστανή ζάχαρη και θα βάλουμε το μείγμα μας πάνω στη φωτιά, εδώ. Το μόνο που θέλουμε σε αυτό το σημείο είναι να λιώσει η ζάχαρη. Θέλουμε να λιώσει τελείως. Δεν θέλουμε να παραβράσουμε το μείγμα, να συμπυκνώσουμε το νερό μας, ουσιαστικά τον καφέ που έχουμε. Οπότε, αφήστε ένα-δύο λεπτάκια ίσα-ίσα να πάρει μια βράση και μόλις πάρει μια βράση θα έχει λιώσει η ζάχαρη. Θα αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει και συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, και μόλις κρυώσει το μείγμα του καφέ μαζί με τη ζάχαρη θα γίνει ένα ελαφρύ σιρόπι εδώ πέρα, κοιτάξτε. Εδώ πέρα θέλουμε να κρυώσει 100% το μείγμα μας. Άμα είναι καυτό δεν θα μας πετύχει το παγωτό μας, το σεμιφρέντο. Κοιτάξτε εδώ, έχει παγώσει τελείως, οπότε πάμε να πάρουμε από το ψυγείο μας την κρέμα γάλακτος. Θέλουμε η κρέμα γάλακτος να είναι παγωμένη. Και όταν λέω παγωμένη, το εννοώ. Και θέλουμε επίσης το μείγμα μας εδώ πέρα με τον καφέ τι να είναι κρύο. Σε περίπτωση που δεν είναι κρύο, δεν θα παγώσει, δεν θα σφίξει το μείγμα μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε ρίχνουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος μέσα στο κάτω του μίξερ. Ρίχνουμε το τυρί μας, όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Μίτσος. Το τυρί τι είναι? Μασκαρπόνε. Ωραίος. Ρίχνουμε το μασκαρπόνε μέσα. Ζάχαρη θα βάλουμε? Χρειάζεται. Βάλαμε ζάχαρη στο σιρόπι. Δεν ήσουν προσεκτικός. Ήθελα να δω άμα πρόσεχες ή όχι. Άλλη μία φορά ήσουν εκτός θέματος. Τι? Η ζάχαρη που βάλαμε είναι αρκετή για να βγει το γλυκό μας γλυκό. Όσο πρέπει. Όσο γλυκό πρέπει να είναι. Λοιπόν, ρίχνουμε το μείγμα του καφέ. Πώς θα το ρίξω αυτό, πρέπει να το βγάλω. Ρίχνουμε το μείγμα του καφέ μαζί με τη ζάχαρη μέσα. Εδώ. Και βάζω πίσω το σύρμα. Θέλουμε το σύρμα εδώ πέρα να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά και να φρατέψει. Και επίσης θα ρίξω τι? Λίγο αλατάκι. Μας αρέσει. Κλείνουμε το μίξερ. Χτυπάμε πολύ δυνατά μέχρι που να δέσει και να φρατέψει το μείγμα μας. Και το μείγμα μας δεν θα πάρει παραπάνω από 20 με 30 δευτερόλεπτα να σφίξει, εφόσον όλα είναι παγωμένα. Άμα δεν είναι παγωμένα, θα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, το είπαμε αυτό. Και ουσιαστικά το μείγμα για το παγωτό μας είναι έτοιμο. Εδώ πέρα θέλω ένα χειροκρότημα γιατί ήταν το πιο εύκολο μείγμα παγωτού που έχετε δει ποτέ σας. Λοιπόν, έχουμε 30 εκατοστά φόρμα, γιατί έχουμε αρκετή ποσότητα παγωτού εδώ πέρα, οπότε καλύπτουμε μία μεμβράνη και ερχόμαστε εδώ πέρα στο υπέροχο μείγμα μας. Να κατέβουμε καλά και ρίχνουμε περίπου το 1 τρίτο από το μείγμα στη φόρμα μας. Εδώ. Τώρα, καφέ βάλαμε, τυρί βάλαμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η σοκολάτα για να μας θυμίζει το γλυκό μας τυραμισού, πραγματικό τυραμισού. Για αυτό το λόγο θα βάλω μπισκότα τριπλή σοκολάτας. Οπότε, παίρνουμε τα μπισκότα μας.
και επειδή έχει τρία είδη σοκολάτας μέσα, τα μπισκότα μας αυτά θα δώσουν χαρακτηριστική γεύση στο γλυκό μας. Οπότε σπάμε λίγα μπισκότα, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ, και ρίχνουμε το υπόλοιπο 1/3 από τη γέμιση. Ουσιαστικά το παγωτό μας. Εδώ. Θα ρίξω και λίγα ακόμα μπισκότα, εδώ. Και τα μπισκότα, καθώς θα παγώνει το γλυκό μας μέσα, θα ρουφήξουν λίγο από την υγρασία που έχει το παγωτό μας και ουσιαστικά θα κάνουμε υποτυπώδη σαβαγιάρ, όπως ακριβώς έχει το τιραμισού. Θα σπάσω λίγα ακόμα μπισκότα, εδώ, τέλεια. Πάμε να ρίξουμε όλη την υπόλοιπη γέμιση. Μην το παρακάνετε, μην παραχτυπήσετε το παγωτό σας, γιατί αν παραχτυπήσετε το παγωτό θα κόψει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Με το που φτάσει τη σύσταση που είδατε εδώ πέρα, είναι τέλειο, θα βγει τέλειο. Οπότε, εδώ, άφησα καθόλου. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, απλώστε το υπόλοιπο παγωτό εδώ. Πόσο εύκολο ήτανε? Από το 1 στο 10. 7. Εύκολο είπα. 7 εύκολο ήταν αυτό. Τι ήθελες να κάνουμε, γιαούρτι με μέλι? Έλα Παναγία μου. Βαθμό δυσκολίας για παγωτό ήταν... Βαθμό ευκολίας μάλλον, ήταν 10. Εντάξει, γιατί ήταν το πιο εύκολο γλυκό παγωτό που έχεις φτιάξει ποτέ σου. Δεν έχεις φτιάξει γλυκό ποτέ τόσο εύκολο. Λοιπόν, καλύπτουμε με μεμβράνη. Και μόλις καλύψουμε με μεμβράνη, τι πρέπει να κάνουμε, φιλαράκο? Πριν όμως πάμε στο ψυγείο, πρέπει να πατήσουμε καλά. Να φροντίσουμε να γίνει το παγωτό μας ενιαίο, όμορφο. Να το φροντίσουμε λίγο παραπάνω, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και πάει στην κατάψυξη. Θέλει στην κατάψυξη περίπου 4-5 ώρες και μόλις παγώσει τελείως θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Σεμιφρέντο στα ιταλικά σημαίνει μισοπαγωμένο. Πρόκειται για γλυκό κατάψυξης, σαν μους, με πιο βελούδινη και κρεμώδη υφή από το παγωτό. Και το σεμιφρέντο μας έχει παγώσει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Είναι τόσο νόστιμο. Το βγάζουμε. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ εύκολο, το βλέπετε. Κατευθείαν ξεφορμάρεται, κατευθείαν είναι έτοιμο. Η πάνω πλευρά αυτή συνήθως δεν είναι η όμορφη, αλλά δεν μας πειράζει γιατί αυτή πάει... Πάει κάτω. Εδώ και εδώ. Οπότε, πολύ ωραία. Ξεφορμάρουμε. Εδώ. Χαμός. Χαμός και πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, έχω κρατήσει λίγα μπισκότα. Θα σπάσω από πάνω, εδώ. Και επειδή πάντα με πάντα το τιραμισού το έχουμε συνδυάσει με λίγο κακάο από πάνω, σωστά? Ναι, πρέπει να πείτε. Ναι. Λείπει ο Διονύσης και δεν μου μιλάει κανείς. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα? Νομίζω πραγματικά ότι δεν μου δίνεται σημασία και νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το κακάο. Περιμένουμε να κόψει το κομμάτι, κυρία. Αλλά μόλις κόψει το κομμάτι θα πάρει την μπλοκή. Θα σου φύγει το σαγόνι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το γλυκό μας είναι αυτό και θα κόψει ένα υπέροχο κομμάτι. Το πρώτο, η πρώτη γωνία, πάει υπέρ του μαθητή. Πάει για μένα. Και το επόμενο κομμάτι είναι υπέρ του φίλου μου του Μίτσου. Μίτσο, αγοράκι μου, έλα εδώ να μάθεις τι εστί σεμιφρέντο. Για το σεμιφρέντο τιραμισού, βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τον καφέ εσπρέσο και την καστανή ζάχαρη, αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να πάρει μία βράση μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να γίνει σιρόπι. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ την κρέμα γάλακτος, το μασκαρπόνε, το κρύο σιρόπι του καφέ, το αλάτι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη σε μια μακρόστενη φόρμα και ρίχνουμε το 1/3 από το μείγμα της κρέμας. Προσθέτουμε μία στρώση με τα μισά μπισκότα σοκολάτα σπασμένα. Καλύπτουμε με άλλο 1/3 από την κρέμα και προσθέτουμε άλλη μία στρώση από τα μπισκότα. Απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και πιέζουμε με τα χέρια για να πάρει το γλυκό το σχήμα της φόρμας και να καλυφθούν τα κενά. Βάζουμε το σεμιφρέντο τιραμισού στην κατάψυξη για 4 με 5 ώρες. Αφού παγώσει, το ξεφορμάρουμε, βάζουμε από πάνω μπισκότα σπασμένα, πασπαλίζουμε με κακάο, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνεις, επειδή το σεμιφρέντο, είναι κάτι ανάμεσα από παγωτό και γρανίτα, να σου το πω έτσι. Θέλω να αφήσεις να λιώσει στο στόμα και ουσιαστικά κάτσε να πάρω και λίγο κακάο. Να σου βγάλει έτσι αυτή την αίσθηση του τυραμισού. Ναι, 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 μην το καταπιείς κατευθείαν, σαν τον γλάρο. Αυτός είσαι. Τυραμισού, ανέβασέ μου, ψηλά. Σημαίνει ότι σου δίνει ένταση και σου δίνει γεύση. Μπορώ να κρατηθώ. Ούτε και εγώ μπορώ να κρατηθώ, γιατί αυτό το γλυκό είναι φανταστικό, είναι μοναδικό, είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Είναι τυραμισού, είναι παγωτό, είναι καλοκαιρινό, Παναγία μου, είναι πεντανόφιμο. Δεν υπάρχει. Μόλις φτιάξετε αυτή τη συνταγή, πραγματικά θα με ευγνωμονείτε και θα λέτε πω τι συνταγή είναι αυτή, Παναγία μου, με πέντε υλικά. Καλή σας επιτυχία.